και τον ερχόμο του Μεσσία. Και κάποιοι έρχονται και παίρνουν αυτές τις θρησκευτικές θεωρίες και λένε: ο Μεσσίας έρχεται, θα τον δείτε με ένα ολόγραμμα στον ουρανό. Ακριβώς. Γιατί ένα βασικό ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι ναι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ολόγραμμα από εκεί πέρα να δώσουν κάποια σχέδια. Ο κόσμος θα πρέπει κάπως να έχει καλλιεργηθεί το έδαφος ώστε να μπορέσει να το αποδεχτεί όλο αυτό. Και αρχίζουν όλοι να αναρωτιούνται: μα πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει όλο αυτό το πρόγραμμα. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο υποστηρίζουν όλοι οι συνωμοσιολόγοι, οι ερευνητές για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι το έδαφος έχει ήδη αρχίσει να καλλιεργείται. Καλλιεργώντας ουσιαστικά το φόβο και τον τρόμο στους ανθρώπους. Είτε μέσω κάποιων φυσικών καταστροφών. Για μια ημέρα της κρίσης φοβερή και τρομερή που έρχεται. Καλλιεργούν το φόβο. Είτε πρόκειται για τις φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για την οικονομική κρίση. Λίγο πολύ όλοι νιώθουν ανασφάλεια. Αν αρχίσουμε αυτόν τον τρόπο και οι θρησκείες να κάνουν ένα βήμα προς τα πίσω, θα είναι πιο εύκολο αυτό το λόγραμμα να στεφθεί με επιτυχία. Είναι, σας είπα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βράδια. Έρχεται ο νέος Μεσσίας με ακτίνες λέιζερ. Προετοιμάζουν τις μάζες για τη δεύτερη παρουσία. Τι περιμένουν ένας Εβραίος Ραβίνος και ένας Ιμάμις Μουσουλμάνος. Ποιοι θέλουν να ανατρέψουν τις θρησκείες. Η νέα εποχή θα ξεκινήσει με μια εικόνα στον ουρανό. Προηγείται μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για την ανθρωπότητα. Ακρίβεια, κρίση οικονομική, κατάπτωση αξιών, πιθανά γεωλογικά φαινόμενα και γεγονότα, διότι και αυτά θα συμβούνε, λένε, με το ΧΑΡΤ. Καταστροφολόγος. Ναι, εντελώς, ναι. Και αφού λοιπόν έχουν φοβηθεί όλοι, αρχίζει να καλλιεργείται αυτό το σενάριο περί ερχομού του μεγάλου σωτήρα και ξαφνικά ένα ωραίο βράδυ ο κόσμος όλος βλέπει στον ουρανό μία μορφή, ένα ολόγραμμα, που είναι αυτός ο σωτήρας. Αντιλαμβάνεστε το σενάριο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζει βέβαια λίγο Orwell, μεγάλο αδελφό κλπ. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το σενάριο έχει μπει σε εφαρμογή. Αυτή είναι η ωραία πλάκα. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει τεχνολογία αυτή τη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει τεχνολογία. Χρησιμοποιείται δηλαδή ευρύτατα. Υπάρχει το χαρτ, το υπερόπλητο φοβερό. Η ολογραφία. Η ολογραφία υπάρχει. Να δούμε κάποιο παράδειγμα. Έχει τη φάση του προγράμματος μπλε δέσμη. Τι σημαίνει αυτό, ότι ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο δύσπιστο. Να μην ελπίζει κάπου αλλού, να μην ψάχνεται στις θρησκείες, να τις απομυθοποιήσουν και άρα να στραφούν κάπου αλλού. Χρειάζονται όμως κάποιο τρόπο για να το επιτύχουν αυτό. Και εδώ έρχεται η σύγχρονη τεχνολογία που σχηματίζει πια το ολόγραμμα. Ένα γιγάντιο διαστημικό σοου. Όταν θα έχει κατακριστεί ο κόσμος μας με νέες δίθεν ανακαλύψεις για την ιστορία των θρησκειών που θα καταρρύπτουν τις παλιές και άρα η ανθρωπότητα θα έχει μπει στο στάδιο της αμφισβήτησης, θα ξεκινήσει η δεύτερη και κρίσιμη φάση του προγράμματος Blue Beam. Το δεύτερο στάδιο που είναι και σημαντικότερο και θα επηρεάσει άμεσα κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από τις θρησκείες, είναι αυτό που θα προβάλλουν στον ουρανό τις απεικονίσεις των αρχηγών των θρησκειών. Πάνω χάρη του Χριστού, του Μωάμεθ ή του Αλλάχ θα προσπαθήσουν με την εμφάνιση αυτών των αρχηγών των θρησκειών να τους πείσουν ότι επίκειται ένα επόμενο βήμα όπου όλοι αυτοί θα πρέπει να αποδεχτούν μία και μόνο προσωπικότητα σαν την υπέρτατη θεότητα. Οι απεικονίες αυτές που μπορεί να γίνουν με ολογραφικό τρόπο στον ουρανό θα είναι διαφορετικές ανάλογα με την περιοχή. Η επιστήμη αυτή και η τεχνολογία, η ολογραφία υπάρχει σήμερα? Η τεχνολογία της ολογραφίας βασίζεται στις ακτίνες λέιζερ. Και αυτό διότι υπάρχει μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ των ακτίνων λέιζερ και του κοινού φωτισμού. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το λέιζερ θα μπορεί να στοχεύσει σε οποιαδήποτε περιοχή με σκοπό να απεικονίσει τον εκάστοτε Μεσσία. Ναι. Αυτό όμως πώς μπορεί να επιτευχθεί όταν μιλάμε για μια γη η οποία έχει μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και θα πρέπει να την καλύψουμε σε όλο το φάσμα με τις θρησκείες που μπορεί να υπάρχουν για την κάθε χώρα. Μα ακριβώς το γεγονός ότι η γη έχει μεγάλη έκταση θα το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν διαφορετικές προβολές. Δεν θα προβάλλουν δηλαδή στις χριστιανικές χώρες το Μωάμεθ, πάνω χάρη.
ούτε τον Κρίσνα, ούτε τον Βούδα. Κάθε περιοχή θα έχει την δική της απεικόνιες. Επομένως, αυτές οι απεικόνιες δεν θα καλύπτουν πολύ μεγάλη έκταση. Από πού θα κατευθύνονται όμως αυτές οι ακτίνες λέιζερ προς τη γη? Από τη γη, προφανώς. Ή από τεχνικό δορυφόρο. Το HARP μπορεί να προκαλέσει ορισμένες επιπτώσεις στον καιρό, ανάλογα με αυτές που προκαλεί ο ήλιος, όπως το Βόρειο Σέλας. Μπορεί να δημιουργήσει ακόμα εικόνες στον ουρανό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δέσμη και να της προσδώσει μορφή, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί μιας εικονικής πραγματικότητας. Η MORIS είναι ειδική τεχνολογία μη θανάσιμων όπλων. Είναι σύμβουλη στο Υπουργείο Άμυνας, τη CIA, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και σε παγκόσμια γκρουπ συζητήσεων. Η τεχνολογία που απαιτείται για την προβολή τρισδιάστατων εικόνων στο διάστημα δεν απαιτεί κάποια τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα νέας γενιάς. Διαθέτουμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία λέιζερ για τη δημιουργία ολογράμματος μιας μορφής υπάρχει ήδη στην Αμερική και εφαρμόστηκε στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές. Ήταν τότε που σε μια εκπομπή του CNN είδαμε μια δημοσιογράφο στο κεντρικό στούντιο, ενώ η ίδια βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Είδαμε την Τζέσικα Γέλιν λίγο νωρίτερα όταν μιλούσαμε μαζί της. Θα κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της τηλεόρασης. Θα την φέρουμε εδώ, από το Σικάγο, στο στούντιο, μέσα στο εκλογικό κέντρο του CNN, μαζί μου, αμέσως τώρα. Δώστε προσοχή σε αυτό που θα δείτε, γιατί δεν έχετε ξαναδεί κάτι ανάλογο στην τηλεόραση. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τζέσικα. Ξέρω ότι βρίσκεσαι στο Σικάγο, αλλά δημιουργήσαμε ένα ολόγραμμά σου. Σε τηλεμεταφέραμε εδώ, στο κέντρο του CNN. Θα σου μιλήσω όπως θα έκανα αν βρισκόσουν πράγματι ενώπιό μου, αν και τώρα βρίσκεσαι πολλές χιλιάδες μίλια μακριά. Φαίνεται σαν να βρίσκεσαι εδώ. Περιέγραψε μας τι συμβαίνει στο Σικάγο τώρα. Συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη, όπως είδατε κι εσείς. 65.000 άτομα θα μπουν μέσα, ενώ 1 εκατομμύριο αναμένονται να περιβάλλουν αυτό το πάρκο. Θεωρείται ένα παιδί της πόλης, το Σικάγο, ο Μπάρακ Ομπάμα. Υπάρχει πολύ έντονο πάθος γι' αυτό εδώ στην πόλη. Αυτό που μου αρέσει το ολόγραμμά σου είναι πως αντί να υπάρχουν χιλιάδες άτομα πίσω που φωνάζουν και κραυγάζουν, μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική συζήτηση, ενώ συγχρόνως οι θεατές μας μπορούν να απολαύσουν πόσο χαρούμενοι είσαι για το γεγονός ότι είσαι η πρώτη που διακτηνήσαμε στο κέντρο εκλογών του CNN. Είναι σαν να ακολουθώ την παράδοση της πριγκίπισσας Λέα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ζωντανά στην τηλεόραση. Πρόκειται για εκπληκτική εγκατάσταση. Βρίσκομαι μέσα σε μια σκηνή στο Σικάγο, η οποία χρειάστηκε 3 εβδομάδες για να στηθεί. Υπάρχουν 35 κάμερες υψηλής ευκρίνειας γύρω μου και καταγράφουν το σώμα μου από κάθε γωνία. Έτσι, μεταδίδεται αυτό που φαίνεται να είναι ένα ολόκληρο σώμα στη Νέα Υόρκη. Το ολόγραμμα είναι μια σύνθεση εκατομμυρίων εκπομπών ταυτοχρόνως δεσμών από ακτίνες λέιζερ, οι οποίες συμπλέκονται, συνθέτονται μεταξύ τους, ώστε να, με έναν περίτεχνο, πολύ ιδιαίτερος εξελιγμένο ηλεκτρονικά τρόπο, ώστε να παρουσιάσουν μια πραγματική εντός εισαγωγικών εικόνα. Μία εικόνα, μία κατάσταση η οποία να μπορεί να στέκεται στο χώρο και να μοιάζει εντελώς αληθινή. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι εμείς οι δύο καθόμαστε τώρα και καταλαμβάνουμε ένα συγκεκριμένο χώρο, η εικόνα μας αυτή μπορεί μέσω αυτού του ολογράμματος να αποδοθεί χιλιάδες μίλια μακριά, όπως ακριβώς είμαστε εμείς, κατά τον ίδιο τρόπο? Θα μπορούσε και η εικόνα μας να μεταδίδεται μακριά και να προβάλλεται στο χώρο και να βρισκόμαστε ταυτόχρονα σε 2 ή 3 διαφορετικά μέρη. Άρα λοιπόν μιλάμε για την εικονική πραγματικότητα. Είναι ακριβώς μια προχωρημένη, εξελιγμένη προσπάθεια της virtual reality κατάστασης, μόνο που είναι, πλησιάζει περισσότερο το αυθεντικό. Τώρα, αυτό λοιπόν το Blue Beam Project που φτιάχτηκε, λέτε, από τους Αμερικάνους ή από τα Αμερικάνικα εργαστήρια, ποιος ήταν ο σκοπός του και πώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί? Υποθέτω ότι ανήκει στα μυστικά ερευνητικά προγράμματα μιας πολύ μεγάλης υπερδύναμης και υπερεξελιγμένης στον τομέα των ηλεκτρονικών ερευνών. Πιστεύω ότι αυτό το
project είχε να κάνει με την δημιουργία απατηλών στόχων για παραπλάνηση του εχθρού. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και εκτιμώ ότι αυτό το πρόγραμμα ή παραπλήσια προγράμματα ενδεχομένως να έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο από τις αμυδρές πληροφορίες που διέρευσαν ή που επέτρεψαν να διαρρεύσουν οι μυστικές υπηρεσίες.